το κλίμα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δημιουργήσει ένα στερεότυπο ότι τίποτα δεν γίνεται και η χώρα αυτή δεν μπορεί να παράξει. Είναι γεγονός ότι το μοντέλο το αναπτυξιακό, το παραγωγικό στην Ελλάδα για πολλά χρόνια προσανατολίστηκε στις υπηρεσίες, στον τριτογενή τομέα. Και εδώ βρισκόμαστε και σε έναν χώρο όπου πριν από πολλές δεκαετίες έσφιζε από ζωή και παραγωγικότητα. Το 1926 ιδρύθηκε η κεραμοποιία εδώ, με 250 τότε εργάτες και πάνω από 200.000 εργαζόμενοι έχουν περάσει από το 1926. Και σήμερα είναι μουσείο. Όπως περίπου το μουσιακό είδος τι είναι να γίνει και η βιομηχανική παραγωγή στον κόσμο. Υπάρχουν κοινωνικές ελπίδες γι' αυτό, αλλά υπάρχουν και υποκειμενικές. Η έλλειψη δηλαδή ενός σοβαρού στρατηγικού σχεδιασμού και η αίσθηση, η κρατούσα αίσθηση, κυρίως στην περίοδο εκείνη που η χώρα είχε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες εξαιτίας της ανάπτυξης οικονομικής, της ένταξης της Ευρωζώνης, στο κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν μπορεί να παράξει και άρα δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Και άρα ας προσανατολιστεί στις υπηρεσίες και στον τριτογενή τομέα. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της χώρας, συντηρητικό πλεονέκτημα, είναι το κλίμα και άρα από αυτή την έννοια ο τουρισμός. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο ο τουρισμός ο προσανατολισμός. Έχει αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει περίπου όλες οι υπηρεσίες που διαπλέκονται με τον τουρισμό, γύρω στο 40% του ΑΕΠ. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Αν θέλουμε το ΑΕΠ να μεγεθυνθεί με τρόπο σταθερό και συγκροτημένο και βιώσιμο και διατηρήσιμο, πρέπει παράλληλα με την επένδυση στον τουρισμό να επενδύσουμε και σε άλλα σημαντικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει αυτός ο τόπος, ώστε να μπορούμε να παράγουμε, να εξάγουμε και να καλύπτουμε ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Ποια λοιπόν μπορεί να είναι αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Εγώ τώρα χαίρομαι ιδιαίτερα εδώ, διότι αυτή η συνάντηση εδώ είναι μια συνάντηση ανθρώπων που έχουν πάρει ρίσκο και έχουν αποδείξει ότι παρά την κρίση, γιατί όλοι εσείς, κάποιοι από εσάς και πριν την κρίση ξεκινήσατε, αλλά αντέξατε μέσα στην κρίση, κάποιοι άλλοι μέσα στην κρίση ξεκινήσατε τις προσπάθειές σας. Εκπροσωπείτε κατά μία έννοια αυτό που θα έλεγα εγώ μια άλλη Ελλάδα που δεν τη βλέπεις πολύ συχνά, την Ελλάδα της δημιουργίας και της παραγωγής, της δημιουργικότητας. Και κυρίως την Ελλάδα εκείνη που παράγει μέσα από μόχθο και πολλή προσπάθεια, αλλά κυρίως μέσα από την αξιοποίηση του νου, το μυαλό. Διότι όλα όσα άκουσα είναι καινοτόμα. Το βασικό δηλαδή χαρακτηριστικό της συστατικό της επιτυχίας σας είναι η δημιουργικότητα. Το ότι σκεφτήκατε πολύ ωραίες ιδέες και τις κάνατε πράξη. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η συνάντηση αυτή ίσως είναι και ένα παράδειγμα για την ανάγκη και τη δυνατότητα ταυτόχρονα που υπάρχει να στραφούμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όχι απλά τελείωνε η κρίση, γιατί βγαίνουμε σιγά σιγά από την κρίση, αλλά ότι μπορούσαμε να γυρίσουμε με ένα μαγικό τρόπο στο 2009, πριν την κρίση. Εάν συνεχίζαμε το ίδιο μοντέλο, με μαθηματική ακρίβεια θα φτάναμε στη χρεοκοπία ξανά. Διότι μία από τις βασικές αιτίες, εντάξει δεν είναι μόνο η κακοδιαχείριση, είναι και αυτή, δεν υπάρχει αμφιβολία, η λαιλασία, η διαφθορά, οι άστοχες πολιτικές επιλογές, αλλά είναι ένα από τα βασικά, μία από τις βασικές τρευλώσεις που μας οδήγησε εδώ, είναι και το παραγωγικό μοντέλο. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε σιγά σιγά ένα διαφορετικό υπόδειγμα. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτό το υπόδειγμα, αν μπορούσε κανείς να το πει σχηματικά, είναι η οικονομία της γνώσης. Η χώρα έχει
σημαντικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα, και αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Πέρα λοιπόν από την τοποθεσία της, έχει το εξαιρετικό κλίμα που μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον και πολιτών απ' έξω για να έρθουν εδώ, όχι μόνο να επενδύσουν και να δουλέψουν εδώ ή να περάσουν εδώ τις διακοπές τους, και όχι μόνο. Έχει την κουλτούρα της, μια μοναδική παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο μοναδική πολιτισμική κληρονομιά, τη διατροφή της, τα αγροτικά, ποιοτικά αγροτικά προϊόντα της. Έχει ένα, και ταυτόχρονα θα έλεγα, και δεν πρέπει αυτό να το υποτιμήσουμε, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που είναι η επένδυση στη γνώση που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία, αυτή η κουλτούρα που έχει περάσει από τους παππούδες μας και τους πατεράδες μας, ότι τα παιδιά μας θέλουμε να είναι μορφωμένα. Και άρα με αυτή την έννοια και το εξαιρετικά υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης, δυναμικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο δηλαδή. Και άρα, εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα, που σχηματικά θα έλεγα ότι πρέπει να βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, στην επένδυση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην αξιοποίηση της εγχώριας γνώσης και της δημιουργικότητας, αλλά και στην αξιοποίηση αυτού του μορφωμένου και καταρτισμένου ερευνητικού δυναμικού. Γι' αυτό άρα θέλω να πω ότι είναι πρωτοπόρο αυτή η προσπάθεια που κάνει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεύτερον, στην αύξηση των εξαγωγών και στην βελτίωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Και τρίτον, στην ενίσχυση της παραγωγής και κυρίως της μεταποίησης και των βιομηχανικών και διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Να σταματήσουμε δηλαδή να θεωρούμε τους βιομηχανικούς χώρους μουσιακούς χώρους, σαν αυτό που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα πλαίσιο μιας νέας, ενός νέου κύματος εκβιομηχάνησης και ενίσχυσης παραγωγής και της μεταποίησης. Εγώ θα έλεγα ότι αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος, μακροπρόθεσμος στόχος. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να σχεδιάσουμε και να επιλέξουμε πού θα επενδύσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, να επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, να πάρουμε το παράδειγμα χωρών που πέτυχαν επενδύοντας στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Διότι αυτό ταιριάζει και στην κουλτούρα μας και στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, το υψηλά εξειδικευμένο. Μιλάμε για το brain drain. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι χιλιάδες νέοι επιστήμονες, Έλληνες, φεύγουν στο εξωτερικό και πετυχαίνουν εκεί. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Να τους ξαναγυρίσουμε πίσω, να τους ξανακερδίσουμε, και κυρίως τους νέους που βγαίνουν τώρα, τους νέους επιστήμονες, να τους κρατήσουμε εδώ. Βεβαίως θα έλεγε κανείς ότι αυτό μπορεί να αποτελεί, ακούγεται εξαιρετικό, υπάρχει αμφιβολία, αλλά μπορεί και να αποτελεί μια ευχή όσο δεν δημιουργούνται εργαλεία, χρηματοδοτικά κυρίως εργαλεία, τα οποία θα ενισχύσουν τα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εγώ θεωρώ ότι ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά σημαντική υπόθεση, ίσως είναι και το ίμιση του παντός, αλλά δεν αρκεί μόνο ο σχεδιασμός. Εγώ είμαι ευτυχής που βάζουμε αυτή τη συζήτηση στο προσκήνιο όμως. Δηλαδή, σήμερα εγώ βρίσκομαι εδώ στο τέταρτο, στο Βόλο, σε λίγο στη Λάρισα το απόγευμα, για το τέταρτο περιφερειακό συνέδριο για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Και θέλουμε να κάνουμε τους φορείς, κλαδικούς φορείς, φορείς παραγωγικούς, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, συνοδοιπόρους και συνεταίρους σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Και αν θέλετε, στόχος δικός μας δεν είναι να επιβάλλουμε τις δικές μας απόψεις, αλλά να συνθέσουμε. Και νομίζω ότι έχουν πάει εξαιρετικά αυτά τα συνέδρια. Ο σχεδιασμός λοιπόν, το να έχεις πλάνο, να έχεις κατεύθυνση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζονται και παρεμβάσεις άμεσες όμως, που θα δημιουργήσουν το περιθώριο εκείνο για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η προσπάθεια. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η επένδυση στην καινοτομία,
η δημιουργικότητα των νέων επιχειρηματιών και όχι μόνο των νέων και των μεγαλύτερων σε ηλικία για την αξιοποίηση αυτών των κριτικών πλεονεκτημάτων που δίνουν πάρα πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία. Τι κάναμε λοιπόν εμείς μέχρι σήμερα και τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Το πρώτο πράγμα για το οποίο είμαι περήφανος είναι ότι στις συνθήκες της πολύ σκληρής κρίσης και της σύγκρουσης το πρώτο εξάμεινο του 2015 κάναμε δύο πράγματα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα με αυτόν τον προϋπολογισμό και αυτές τις δυνατότητες. Το ένα ήταν ότι δώσαμε έμφαση στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό αφορούσε βεβαίως τα κοινωνικά κοινά στρώματα που ήταν εντελώς στο περιθώριο ή στο όριο του περιθωρίου. Το δεύτερο που δεν έχει ακουστεί πολύ είναι ότι ενώ η κατάσταση ήταν πραγματικά κατάσταση δημοσιονομικής ασφυξίας, εμείς αυξήσαμε κατά 200 εκατομμύρια τις δαπάνες για την έρευνα και αυξήσαμε τον προϋπολογισμό κοντά στο 1% του ΑΕΠ για την έρευνα. Ακόμα χαμηλός σε σχέση με τις δαπάνες που δίνουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη για την έρευνα. Όμως ήταν ένα μήνυμα. Και τις επόμενες χρονιές επενδύσαμε φτιάχνοντας αυτό το ελληνικό ίδρυμα για την έρευνα και την καινοτομία. Και αυξήσαμε, πολλαπλασιάσαμε τον αριθμό στα ελληνικά πανεπιστήμια των νέων μελών ΔΕΠ, 500 ή 500. Αρχίσαμε δηλαδή να δείχνουμε τουλάχιστον ότι έχουμε ένα έμπραχτο ενδιαφέρον για την έρευνα, για την εκπαίδευση και κυρίως ένα σχέδιο να υπάρξει σύνδεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παραγωγής. Το επόμενο βήμα ήταν να αναζητήσουμε κυρίως μέσω των διαθέσιμων πόρων, ΕΣΠΑ και Εθνική Πόρη, χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των startups επιχειρήσεων, κίνητρα φορολογικά για όσες επιχειρήσεις επενδύουν στην έρευνα, σε R&D. Πώς το κάναμε αυτό? Πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου το εμβληματικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ερευνώ, δημιουργώ, καινοτομώ», 280 εκατομμύρια ευρώ εθνική πόρη, ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία, κυρίως όμως τη συνύπαρξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, σαν αυτά τα εξαιρετικά που ακούσαμε πιο πριν, και την οικονομική και επιχειρηματική αξιοποίηση όριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα αυτό είχε μια πολύ μεγάλη ζήτηση, πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες από 1.600 προτάσεις από επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων και ιδρυμάτων συνολικού προϋπολογισμού που αυτή τη στιγμή ξεπερνά το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είδαμε δηλαδή ότι έχουμε ένα έδαφος που διψάει αν το καλλιεργήσεις, αν το ποτίσεις, αν του δώσεις όθηση και δυνατότητα. Το δεύτερο που σημαντικό πιστεύω που κάναμε, που ξεκινήσαμε με την πολύ σημαντική βοήθεια από την πλευρά της EBRD, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανάπτυξη, ήταν το λεγόμενο Equifund, δηλαδή το νέο μεγάλο ταμείο συνεπενδύσεων, το οποίο έχει στόχο να χρηματοδοτήσει με τη μορφή της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων που βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η καινοτομία και να παράσχει υποστήριξη σε κάθε στάδιο ανάπτυξης δραστηριότητας αυτών των επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Equifund, του Ταμείου Συνεπενδύσεων με την βοήθεια της EBRD είναι στα 320 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο ανάλογο ταμείο που έχει δημιουργηθεί και προχωρά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η EBRD επέλεξε δηλαδή την Ελλάδα της κρίσης και σωστά κατά την γνώμη μου, προκειμένου να δώσουμε όθηση σε μια
αναπτυξιακή πνοή στο χώρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις υψηλής καινοτομίας. Αυτό το σχέδιο νομίζω ότι μπορεί να έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα το επόμενο διάστημα και πιστεύω ότι αυτά τα δύο εργαλεία ίσως είναι δύο σημαντικά, θα λέγει κανείς, δύο σημαντικές προσπάθειες που μπορεί να δώσουν όθηση και προοπτική. Δεν αρκούν. Υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να κάνουμε και άλλες προσπάθειες. Άκουσα τον πρώτο ομιλητή που είπε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις τράπεζες, την αδυναμία δηλαδή οι τράπεζες να παίξουν το ρόλο τους. Το ρόλο δηλαδή να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι για να μην γελιόμαστε, αυτή είναι μια, ίσως είναι η σημαντικότερη συζήτηση, γιατί οι τράπεζες ήταν και αυτές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να οδηγηθούμε στην κρίση και αυτές που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για να φύγουμε από αυτή. Η αίσθηση που είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, σε ένα σημείο δηλαδή όπου όχι μόνο περνάμε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη που είναι βασικό στοιχείο στην οικονομία. Επιστρέφουν οι καταθέτες τα χρήματά τους στις τράπεζες με γοργούς ρυθμούς. Οι τελευταίες αναταράξεις, αν θέλετε, θα πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν και έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπου θα αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη και θα αρθεί η αβεβαιότητα. Και πιστεύω ότι και οι συστημικές τράπεζες θα μπορέσουν σιγά σιγά να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό όμως και από τη δυνατότητα να περιορίσουν τα κόκκινα χαρτοφυλάκια, τα NPLs, τα κόκκινα δάνεια που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό με τρόπο δίκαιο που θα προστατεύει βεβαίως βασικά στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Από την άλλη όμως, όπως εδώ εσείς εκπροσωπείτε την Ελλάδα της υγιούς επιχειρηματικότητας και της δημιουργικότητας, υπάρχει και μια άλλη επιχειρηματική Ελλάδα, αυτή που γνωρίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με τα θαλασσοδάνεια, που αφιδώς έδιναν οι τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια σε ημέτερους, με τους κακοπληρωτές, με αυτούς που έχουν χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, αλλά ήδη έχουν τεράστιες περιουσίες στο εξωτερικό. Προσέξτε να δείτε τώρα, υπάρχει μια αντίληψη που θέλει να φαντάζει και δήθεν προοδευτική και δήθεν αριστερή και δήθεν ριζοσπαστική, να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους από τη διενέργεια πληστηριασμών, διότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Όχι να προστατεύουμε την πρώτη κατοικία, την προστατεύουμε με νόμο. Όχι να προστατεύουμε το μόχθο των απλών ανθρώπων, τον προστατεύουμε με νόμο. Αλλά να προστατεύσουμε ποιους, αυτοί που έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και χρεοκοπημένες επιχειρήσεις και απολυμμένους εργαζόμενους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι τράπεζες λοιπόν σιγά σιγά πιστεύω ότι πρέπει να μειώσουν και θα μειώσουν, γιατί είμαστε αποφασισμένοι αυτό να γίνει, τα κόκκινα δάνειά τους, κυρίως αναγκάζοντας αυτές τις κακές επιχειρήσεις, αυτούς τους κακοπληρωτές να είτε να πληρώσουν είτε να υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Έτσι θα μπορέσουν σιγά σιγά να αρχίσουν να δίνουν ρευστότητα σε αυτό που εμείς ονομάζουμε υγιή επιχειρηματικότητα και δημιουργική επιχειρηματικότητα, που είναι παρούσα σήμερα. Δεν είναι είδος εν εξαφάνιση, είναι είδος το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε για να πολλαπλασιαστεί. Μιλήσατε για τους φόρους και για τη σταθερότητα που είναι αναγκαία για να αναπτυχθεί ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον και επενδύσεις. Θα συμφωνήσω μαζί σας.
ως προς την ανάγκη να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον. Θέλω όμως να σας πω, αν θέλουμε να επενδύσουμε σε ένα μοντέλο οικονομίας που θα είναι έντασης γνώσης, πρέπει να συνομολογήσουμε ότι όσο και αν θελήσουμε να μειώσουμε το κόστος το εργασιακό ή το μη μισθολογικό, πιο ανταγωνιστικοί από άλλες χώρες γύρω μας δεν θα γίνουμε. Και γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στο μοντέλο της έντασης γνώσης. Αυτό πρέπει να είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι διαλύουμε τις εργασιακές σχέσεις, μειώνουμε το μισθό και ρίχνουμε τους φόρους, πάντοτε θα υπάρχουν δίπλα μας άλλες χώρες που θα το κάνουν περισσότερο από εμάς και θα είναι πιο ανταγωνιστικές. Άρα λοιπόν, αυτό ίσως δεν αφορά εσάς, γιατί φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς είτε δίνετε και με το παραπάνω μισθούς καλούς στους εργαζόμενούς σας, είτε εν πάση περιπτώσει έχετε μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Αφορά όμως το μοντέλο οικονομίας το οποίο θέλουμε να επικεντρώσουμε. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, το κρίσιμο στοιχείο είναι η ενίσχυση στην κληρονομία και στη γνώση και η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος που δεν θα αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη, ώστε να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ασφάλειας σε όσους επενδυτές θέλουν να επενδύσουν στη χώρα. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος το προβλέπει ήδη αυτό. Θα μου πείτε, το λες αυτό διότι θες να πεις ότι δεν πρέπει κάποια στιγμή να μειωθεί η φορολογία? Όχι, η φορολογία πρέπει να μειωθεί. Γνωρίζουμε όμως όλοι μας ότι αυτό είναι συνάρτηση και της απόδοσης που θα έχει τα κρίσιμα επόμενα 2 χρόνια η ελληνική οικονομία. Να κουνηθούμε από τη θέση μας που λένε, αν είμαστε προληπτικοί, να χτυπήσουμε ξύλο. Η απόδοση αυτή είναι εξαιρετική. Ήδη οι προβλέψεις για αριθμούς ανάπτυξης, ακόμα και από αυτούς που συνήθως είναι άσπονδοι φίλοι μας, λένε ότι το 2018 θα έχουμε πάνω από 2,6. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε περισσότερο. Ανάπτυξη. Συνεπώς πιάνουμε τους υψηλούς στόχους, τους ξεπερνάμε κιόλας, και άρα πιστεύω ότι του χρόνου τέτοια εποχή ή λίγο αργότερα θα είμαστε σε θέση να έχουμε και τον κατάλληλο δημοσιονομικό χώρο για να προβούμε και στις αναγκαίες εκείνες μειώσεις τη φορολογία που θα κάνουν ακόμα πιο ελκυστικό το επιχειρηματικό περιβάλλον. Με 2 λόγια λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, γιατί πιστεύω ότι μακρηγόρησα και είμαι στη διάθεσή σας για λίγο ακόμα για να κουβεντιάσουμε περαιτέρω. Πιστεύω πραγματικά στην ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα νέο μοντέλο παραγωγικό για τον τόπο. Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στη δημιουργικότητα, στην δημιουργική και υγιή επιχειρηματικότητα και κυρίως να επενδύσουμε στα νέα και δημιουργικά μυαλά αυτού του τόπου και να ρίξουμε το βάρος μας ούτως ώστε να δοθούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες, να τους δώσουμε τον χώρο και τα κίνητρα εκείνα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να αναπτυχθούν, και τα φορολογικά κίνητρα, διότι και αυτό το έχουμε κάνει σε ένα βαθμό, χρειάζεται περισσότερο. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε δώσει τη δυνατότητα να εκπίπτει από τα καθάριστα έξοδα η επένδυση σε R&D τμήματα για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην καινοτομία για να αγοράσουν τεχνολογικό εξοπλισμό. Είναι ένα βήμα. Μπορούμε και πρέπει να σχεδιάσουμε και να κάνουμε περισσότερα. Θέλω κλείνοντας να δώσω έτσι πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι τα πανεπιστήμια μπορούν να αποτελέσουν θερμοκοιτίδες για την παραγωγή νέας γνώσης, καινοτομίας και τη σύνδεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, πιο δημιουργικό και πιο αποτελεσματικό για τον τόπο.